σταμένη της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων. Βρισκόμαστε τώρα στο όμορφο νησί των Κυθύρων, που έχει την τύχη να φιλοξενεί όλο αυτό τον κόσμο της ανασκαφής, της περίφημης ανασκαφής των Αττικών Κυθύρων. Βρέθηκα εγώ να διευθύνω αυτή την έρευνα, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, την υποβρύχια έρευνα είναι μοναδική, δεν έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά χρονικά. Είχαμε την τύχη να έχουμε ένα συνεργάτη σαν τον Brendan Foley, ο οποίος με την υψηλή τεχνολογία που διαθέτει το Woods Hole μας μετέφερε στα 55 μέτρα βάθος με μεγάλη άνεση. Η εφορία με τη συμβατική μετάθεση θα είναι πάρα πολύ για να το κάνει αυτό. Το ναυάγιο φαίνεται ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε την τύχη να το χαρτογραφήσουμε. Μέχρι τώρα κανένας δεν το ήξερε, ούτε και ο ίδιος ο Κουστό. Είχαμε την τύχη να βρούμε την ανασκαφική τομή που είχε κάνει ο Κουστό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ευρήματα μέσα στο βυθό. Εγώ μπορώ να το πω αυτό, είμαι σίγουρη, και θα ήθελα να παρακαλέσω να εξελιχθεί λίγο η έρευνα ώστε να μπορέσουμε να τα δείξουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα δηλαδή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ και μας παρακολουθείτε τις έρευνές μας. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και ειδικά με την οικονομική δυσκολία που ζει σήμερα η Ελλάδα, να έχουμε την τύχη να βρεθούμε σε αυτή την επιχείρηση, να την κάνουμε δηλαδή την υποβρύχια έρευνα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν, αλλά και το Woods Hole, που χωρίς την τεχνογνωσία του θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Άλλωστε και ο Κουστό χρησιμοποίησε και αυτός μηχανικά μέσα και τεχνογνωσία για να φτάσει σε αυτό το βάθος και σε τόσο δύσκολα νερά. Αυτό ήθελα να πω. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Μιλήσατε για ευρήματα, τα οποία σύντομα θα έρθουν στην Ελλάδα. Θα ανακοινωθούν. Είναι ευρήματα που έχουν ήδη ανεργηθεί από το βυθό ή είναι ακόμα κάτω και θα τα ανέβουν? Είναι ευρήματα τα οποία στο τέλος της έρευνας θα βγουν προς τα έξω. Θα σας καλέσουμε να σας τα δείξουμε. Είναι ορατά από την χαρτογράφηση. Είναι και ορατά από την χαρτογράφηση, αλλά είναι ακόμα καλυμμένα από την άμμο. Για την αναρρόφηση της άμμου, έτσι ώστε αυτά να έρθουν στο φως και στη συνέχεια να μεγιστούν για να φτιάχνετε και εσείς αυτά. Είναι ογκώδυνα γάλματα, περί τίνος πρόκειται, χάλκινα, μαρμάρινα? Ακούστε, επειδή αυτά είναι όπως και να το κάνουμε τόσα χρόνια στο βυθό, είναι καλυμμένα από επίπαγο. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε αν είναι ολόκληρα γάλματα, αν είναι αντικείμενα χάλκινα, αν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ογκώδη. Είναι και ογκώδη, ναι. Από την χαρτογράφηση που κάνατε, ναι, έχετε καταλάβει, έχετε μεγαλύτερο ποσοστό του ναυαγίου μπροστά σας? Δηλαδή, έχουμε όλο το ναυάγιο, δεν έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε όλο το ναυάγιο που μέχρι τώρα δεν το γνωρίζαμε. Και έχετε εντοπίσει και το δεύτερο πλοίο, έχετε εικόνα και για το δεύτερο πλοίο? Εγώ θα ήθελα να περιμένουμε λίγο για το δεύτερο πλοίο, γιατί τα ευρήματα είναι σε απόσταση 200 μέτρα από το κεντρικό πλοίο, να το πούμε έτσι, και δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν είναι ένα δεύτερο πλοίο ή είναι το ένα και το αυτό. Α, μπορεί να έχει μεταστεί. Μπορεί. Όχι, μπορεί να είναι να έχουν πεταχτεί, να έχουν φύγει, να έχουν πάει πιο εκεί. Σε σχέση με τα ευρήματα του 1900, πόσο ενθουσιασμένοι είστε με τα καινούργια? Περιμένουμε να το μεταφέρουμε στην Αθήνα και να καθαρίσει καλά.
να το ταυτίσουμε, να δούμε αν πραγματικά προέρχεται από μία χάλκινη κλίνη. Αυτό θα το δούμε όμως όταν φτάσουμε στην Αθήνα. Πρέπει να καθαρίσει αυτό, γιατί είναι ακόμα καλυμμένο με επίπαγο και ό,τι και να πούμε μπορεί να είναι λάθος. Έχετε κάποια εικόνια αν πρόκειται για το άλογο, για τον ύπο ή όχι, έχετε κάτι τέτοια? Δεν έχουμε τμήματα εικόνια. Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνια. Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν, ναι. Κυρία Σιμούση, έχετε καθόλου εικόνα αν μέσα στα ευρήματα μπορεί να συμπληρωθεί κάτι από το πάζλ του μηχανισμού? Δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο, γιατί θα ήμουν έτσι. Αν δεν βρεθεί, θα ήμουν προκομπός κάτι καλού, χωρίς να είναι. Θα περιμένουμε λίγο, θα περιμένουμε. Η αρχαιολογική άλλωστε έρευνα δεν μπορεί να είναι τόσο σύντομη, τόσο να λέμε πράγματα που δεν είναι ακόμα τεκμηριωμένα. Θα πρέπει σιγά σιγά. Μέχρι την άλλη εβδομάδα πάντως πιστεύω ότι θα έχετε. Στην Αμφίπολη δεν γίνεται το σιγά σιγά, εδώ γιατί γίνεται? Εδώ είναι θάλασσα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και οι άνθρωποι μπαίνουν στα 55 μέτρα. Άρα τα επόμενα βήματα ποια είναι αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει από σήμερα, από σήμερα και μετά θα συνεχιστεί η έρευνα στο ναυάγιο. Εάν μπορέσουμε, θα ανελκύσουμε αυτά που νομίζουμε ότι πρέπει να ανελκύσουμε σαν ευρήματα, θα μεταφερθούν στην Αθήνα, θα καθαριστούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αρκεί μια εβδομάδα για να γίνουν όλα αυτά? Αρκεί μια εβδομάδα. Οι ανοιχνευτές μετά έχουν χτυπήσει. Οι ανοιχνευτές μέταλλο χτυπούν ή και μαρμάρινα μέλη? Μέταλλο. Μιλάμε για χάλκινα ευρήματα κυρίως. Αν δείτε και τα γάλματα που βρίσκονται σήμερα στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μοιάζουν πραγματικά σαν βράχια, ενώ είναι αγάλματα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που να έχετε και τέτοια πράγματα? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για τέτοια. Ναι, δεν ξέρω για τέτοια. Ναι, λέγομαι Θεοτόκης Θεοδούλου και είμαι αρχαιολόγος της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων, συνυπεύθυνος με τον Δημήτρη τον Κουρκουμέλη για αυτή την έρευνα από πλευράς Εφορίας Εναλίων. Πείτε μας δύο κουβέντες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στο βυθό, πώς δουλεύετε και τι βρίσκετε. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που κάνει τη χαρτογράφηση. Μία φάση που βίωσε με μεγάλη επιτυχία, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή την ακριβή αποτύπωση του πυκμένα και με ισοβαθείς, δηλαδή έχουμε το γεωανάγλυφο και οπτικά, γιατί έχουμε φωτομοσαϊκό το οποίο προσαρμόζεται πάνω σε αυτό το ανάγλυφο και έτσι έχουμε στην ουσία μια τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου. Από εκεί και πέρα η έρευνα συνεχίζεται με δίτες οι οποίοι ανοιχνεύουν την περιοχή, την ευρύτερη και του ίδιου του ναυαγίου, με ανοιχνευτές μετάλλων και έτσι έχουμε, σημειώνουμε τα όποια πιθανά σήματα μπορεί να έχουμε από αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν στον υποπυθμένα και μπορεί να αφορούν μεταλλικά αντικείμενα ή ακόμα και πύληνα, γιατί και τα πύληνα δίνουν αντίστοιχο σήμα στον ανοιχνευτή. Μια πληροφορία που επίσης τοποθετείται στο φωτομοσαϊκό. Επιπλέον, η οπτική παρατήρηση του ίδιου του βυθού μας δίνει πληροφορίες σε σχέση με τα αντικείμενα που είναι αυτή τη στιγμή ορατά στην επιφάνεια του πυκμένα. Όλη αυτή η πληροφορία συγκροτείται και οπτικοποιείται και είναι δυνατό να επεξεργαστεί στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να μας οδηγεί στα πρώτα αρχικά συμπεράσματα για την ερμηνεία του ίδιου του γεγονότος του ναυαγίου, για το πώς αυτό πιθανόν συντελέστηκε. Είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο βέβαια για να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Η δική μας επιστημονική δουλειά
δεν έχει τους χρόνους της τηλεόρασης, άρα θέλει χρόνο για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Οι πρώτες εντυπώσεις ποιες είναι για το ναυάγιο? Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι είμαστε προνομιούχοι να είμαστε σε αυτό το χώρο και να μπορούμε να αποκτούμε τις πρώτες σαφείς εικόνες για αυτό το τόσο σημαντικό ναυάγιο, στο οποίο στην ουσία γεννήθηκε η υποβρύχια αρχαιολογία, στο οποίο μια ομάδα, στην ουσία 6 ανθρώπων το 1900, με ένα σκάφανδρο κατάφερε να ανελκύσει γύρω στους 40 τόνους αγάλματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, μπορούμε να συνδυάσουμε τα δεδομένα εκείνης της ανέλκυσης που είναι πλέον στο μουσείο, μαζί με το γεγονός της μερικής ανασκαφής που είχε γίνει το 1976 από το τότε Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, το οποίο επόπτευε τον πλοίαρχο Χριστό, και έχουμε ήδη ξεκινήσει να βάζουμε στο δικό μας λεπτομερή πλέον χάρτη και εκείνα τα αποτελέσματα. Οπότε δεν πρέπει να μείνετε στο ενδεχομένως εντυπωσιακό της εικόνας. Το μεγάλο επίτευγμα αυτή τη στιγμή είναι η ακριβής καρτογράφηση και η πορεία με το σημείο που κάνει την επέμβασή μας με την άνθρωπη. Κύριε Θεοδωρή, για πόσα σημεία μιλάμε, δηλαδή πόσα σημεία έχει εντοπίσει ευρήματα, εκατοντάδες, χιλιάδες? Έχουμε ένα φορέο που είναι σπασμένο σε πολλά κομμάτια. Έχουμε πολλούς αφορείς που είναι σπασμένοι σε πολλά κομμάτια. Τα ευρήματα σε ένα ναυάγιο, σκεφτείτε, το ναυάγιο είναι ένα ατύχημα. Φορτωμένο με κεραμικά κυρίως, τις περισσότερες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και αγάλματα. Οπότε έχουμε την εικόνα ενός πεδίου, το οποίο φέρει όλα αυτά τα ίχνη ανάμεικτα. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος. Για τις δυσκολίες δεν μας είπατε. Θα μας πει ο κύριος Κουρμέλης. Ήτανε. Πώς δεν ήταν. Λίγο να πω. Λίγο. Έχει όνομα και ιδιότητα. Εγώ είμαι Δημήτρης Κουρμέλης, είμαι αρχαιολόγος και εργάζομαι στην πορεία Αλλήνων Αρχαιοτήτων. Ωραία, λίγο πιο πίσω. Γενικά κάθε ανασκαφή είναι δύσκολη. Και βλέπετε και τα πρόσφατα γεγονότα έτσι όπως εξελίσσονται. Πόσο μάλλον μια ανασκαφή ενός χώρου που βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο βάθος, που είναι σχεδόν οριακό για την αυτόνομη κατάλυση, χρειάζεται τεχνική κατάλυση. Σε έναν χώρο που είναι πάρα πολύ δύσκολος από μόνος του, που η περιοχή είναι δύσκολη, που οι αέριδες χτυπάνε και τα κύματα γίνονται τεράστια. Είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες. Είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες.